Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τραγωδία. Είναι αδιανόητο για κάποιο πατέρα, κάποια μητέρα να βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, τους γονείς του 11χρονου και βεβαίως και τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν. Εγώ να ρωτήσω, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα ανοίξει. Τα παιδιά έχουν βοηθηθεί με κάποιον ειδικό για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά από αυτή την τραγωδία? Είναι κάτι που απασχολεί και εμάς πάρα πολύ, η επιστροφή των μαθητών στο σχολείο. Αρχικά πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι μαθητές πρέπει να γυρίσουν στο σχολείο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γυρίσουν με ασφάλεια και η επιστροφή τους αυτή πρέπει να συνοδευτεί με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Έχουν μιλήσει με ψυχολόγους τα παιδιά για να ξεκινήσουν το σχολείο τώρα τη Δευτέρα? Έχουμε ενημερωθεί ότι θα βρίσκονται οι ψυχολόγοι στο σχολείο. Άρα δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση. Ο προβληματισμός μας είναι αν αυτοί οι ψυχολόγοι θα είναι μόνιμοι και σταθεροί στο σχολείο για όλη την σχολική χρονιά από εδώ και πέρα. Είναι πιθανό να χρειάζονται τα παιδιά, όπως λέτε, για τις επόμενες πολλές εβδομάδες, ενδεχομένως μήνες, υποστήριξη. Έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε. Φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση των μαθητών αλλά και των γονιών είναι πολύ προβληματική για το πώς θα γυρίσουν στο σχολείο. Και η εκπαιδευτική. Σε συνομιλίες που είχαμε εκεί με τους γονείς, υπάρχει άρνηση από τους μαθητές να γυρίσουν στο σχολείο. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι πολύ μεγάλη τραγωδία. Ξέρετε, αυτό το ατύχημα, το έγκλημα, κατά τη γνώμη μας, που έγινε στο ένατο δημοτικό σχολείο Σερών. Ένα τραγικό γεγονός. Είναι ένας κρίκος που με τραγικό τρόπο δεν συνδέθηκε με αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Ναι, ισχύει αυτό που διάβασα, ότι ο διευθυντής σχολείου... Θρηνήσαμε ένα θύμα, δυστυχώς. Ο διευθυντής σχολείου δεν ήθελε το συνεργείο το συγκεκριμένο να πραγματοποιεί εργασίες την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις και ότι το είχε ζητήσει κατ' επανάληψη. Και είναι και λογικό, και είναι και λογικό. Ναι. Δεν πρέπει εν ώρα σχολείου να γίνονται εργασίες στο σχολείο και μάλιστα εργασίες μεγάλης κλίμακας όπως αυτή. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και προβληματικό και η θέση που βρίσκεται το Λεβιτοστάσιο, γιατί έχουν επαφή οι μαθητές. Παίζανε δηλαδή έξω από εκεί. Ναι. Να έχει εικόνα από το σχολείο. Οι μαθητές έπαιζαν ακριβώς έξω από το Λεβιτοστάσιο. Και είναι ανησυχητικό το ότι έχουμε και σε πολλά άλλα σχολεία τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, εσείς, ναι. Που μιλάτε με γονείς, κύριε Κοκονά, εσείς που μιλάτε με γονείς, θα τα στείλουν τα παιδιά τη Δευτέρα στο σχολείο? Δεν είναι λυμένο ότι θα πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα, οι περισσότεροι γονείς προβληματίζονται. Θέλουν να δουν τις συνθήκες με τις οποίες θα επιστρέψουν. Θέλουν να δουν τι επιστημονικό προσωπικό θα υπάρχει στο σχολείο. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που θα τους βοηθήσουν. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λυθούν όλα αυτά άμεσα και θα επιστρέψουν οι μαθητές με ασφάλεια στο σχολείο. Μάλιστα. Εδώ τώρα ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, αν το γνωρίζετε και μπορείτε να μας βοηθήσετε. Το συγκεκριμένο συνεργείο το οποίο έκανε τις εργασίες στο Λέβητα, στο ένα από το δημοτικό, στις Σέρες, ήταν πιστοποιημένο? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο Δήμος. Είναι προβληματικό καταρχήν το ότι εργολάβοι, ιδιώτες μπαίνουν στα σχολεία και έχουν ποιος άραγε την ευθύνη για την λειτουργία αυτή και όλες τις εργασίες που γίνονται. Πάγιο αίτημα των γονιών είναι να μπαίνουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο σχολείο. Και επίσης, αφού τελειώσει και το σχολείο, όταν φύγουν τα παιδιά προφανώς. Και όλα αυτά. Και όταν φύγουν τα παιδιά, τελειώσει το μάθημα, όχι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αυτό είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε οι εργασίες όλες να γίνουν ή πριν ανοίξει το σχολείο, πριν τη σχολική χρονιά, ο Λέβητας και τα λοιπά, το καλοκαίρι ή στις διακοπές, ήταν Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε.